Ελασσόνα μου, ελασσόνα μου, ελασσόνα μου. Μόνη Ολυμπία, Ολυμπιώτησα σου. Παράδεισέ μου. Ζεύς μου, Ολύμπιον μου. Αρένου γυμνάσιό μου. Ποέ μου. Γιώργο Σιδηρόπουλε μου, Άλκη Χασιώτη μου, Γιάννη Κουλασσέ μου. Άγιε γέντρε Γιώργη Σαμαρά μου, Ευεργέτηδα Άνθη Καλημερίδου. Συγχωγενή μου, αδέρφια μου όλοι, Αδοσίδια, Γαλανόβριση, Καλυθέα, Λιβιάδα, Λόχο, Κλεισούρα, Ρωτώ, Πολύχτη, Χτέλ, Χτέλ μου! Ο Ξαδομένικο και ο Αδοσίδια στην πλευρά του ποταμού. Σας ευχαριστώ που ζήσαμε μαζί. Ίσως έζησα μαζί σας την πιο ιερή στιγμή μου με αυτό το έργο. Και το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε αυτό το έργο. Δημήτρη Πιπερίδη! Ευχαριστώ, Κωστάκη. Που είσαι πουλάκι μου. Ευχαριστώ, ένα συγκεκριμένο θα πιέσω να πω. Έλα τώρα, έλα που πιέσεις. Έλα τώρα. Τρία τρακτέρ οδηγούσες ταυτόχρονα. Είναι δύσκολη η καιρή μου, λέει. Δύσκολες οι συνθήκες, δύσκολη η καιρή. Είναι όμως τα έξω παρακαλώ, πρέπει να καταθέσω την ψυχή μου. Έχω χρέος, του λέω, να καταθέσω την ψυχή μου στο θείο μου που ζει και στα μάτια του. Άναψε μου την πλατεία, Γιαννάκο. Που ζει και στα μάτια του. Βλέπω το θείο τον Μάνικα, το θείο τον Χριστίλ, το θείο τον Περικλή, η μάνα μου τη Φωτεινή, στα μάτια του θείου μου, του Λίγου του Καφεντζή, που μας μεγάλωσε μέσα στο καφενείο μου, το σπίτι μας. Ευχαριστώ, θείε. Υπάρχε μου, Νίκο, πού είσαι? Εδώ. Πού είναι ο Νίκος? Έφυγε. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ας, κάτι για το... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κύριος Νίκος Γάτσας, δεν μπόρεσε να είναι δυστυχώς σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Δήμος Ελασσόνας δέχτηκε με μεγάλη χαρά την παράσταση του κυρίου Τάκη Βαμβακίδη. Πραγματικά μας έφερε, μας είπε την ιστορία του Πόρτου και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και τα παιδιά φυσικά. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, γιατί είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και δεν ξέρω και δεν είμαι και καλή στο λόγο, αλλά θα τα πω όπως μου βγαίνουν εμένα αυτή τη στιγμή, ότι είχα την τιμή τον κύριο Τάκη Βαμβακίδη να τον έχω καθηγητή. Και μία μέρα, μπράβο! Και μία μέρα, Πόντια, έτσι με φώναζες, το θυμάσαι? Πόντια μου λέει, για να πετύχεις τα όνειρά σου, θα πρέπει να αγωνιστείς. Μόνο με αγώνα μου λέει, θα τα πετύχεις. Μου έμεινα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά τα λόγια του και ο κύριος Τάκης Βαμβακίδης δεν έμεινε μόνο στα λόγια, έμεινε και στις πράξεις. Από ένα μικρό χωριό της Ελασσόνας στην Ερτοράχη, πετυχημένος τότε καθηγητής και πάρα πολύ αγαπητός στα παιδιά, πιστέψτε με γι' αυτό, ξεκίνησε μόνος του να πάει στη μεγάλη πόλη της Αθήνας να πετύχει το όνειρό του. Λοιπόν, το πέτυχε, αγωνίστηκε και έχουμε έναν μεγάλο και σπουδαίο ηθοποιό που καμαρώνουμε εμείς εδώ να δει.
με πήραν πάρα πολλοί συμμαθητές μου και μου λέει θα πας, Καρκαβανίδου θα πας εκεί. Λέω εννοείται θα πάω. Δώσ' του πολλά φιλιά, πες του πολλά χαιρετίσματα και θα ήθελα να μιλάω ώρες για εκείνον, αλλά κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Πόντος, αυτός είναι ο Τάκης ο Βαβακίδης. Θα του παρήσω ένα χαρμόσυρο πρόβλημα. Μόνο για το επίθετο της καταλήγης Ιήδου την είχα βάλει 20. Σε αυτή τη διαδρομή μας, αυτό το χρέος που υπηρετούμε κάθε Μάιο με αυτό το έργο, αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έγραψε μισό βιβλίο, ούτε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ούτε μισή συνέντευξη, τον Πόντο τούμπα έφερε, κι ας είναι σεμνός κι ας λέει ότι το χρέος μου μόνο έκανα, και ήρθε και σήμερα, όπως σε όλες τις παραστάσεις μας, ήρθε και σήμερα στην Ελασσόνα ο απλός και σπουδαίος ιστορικός καθηγητής ιστορικού του ελληνισμού, ο κύριος Κώστας Φωτιάδης. Θέλω λίγο να ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα ήταν ένα διάωρο μάθημα ιστορίας. Αυτό που ζήσαμε είναι από τα άγνωστα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και όχι της ελλαδικής. Γιατί στα σχολεία μας κάνουμε μόνο ελλαδική ιστορία, δεν διδασκόμαστε ελληνική ιστορία. Γιατί δεν ξέρουμε τίποτε και για το μικρασιατικό και για τον παρευξήμιο ελληνισμό. Διάβαζε την εφημερίδα Εποχή, ήταν του εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη, που το Σεπτέμβριο, 21 Σεπτεμβρίου του 1921 στα δικαστήρια της Αμάσιας καταδικάστηκε σε θάνατο και τον κρεμάσανε. Σήμερα του κάναμε εμείς ένα άγαλμα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά και κάνουμε ειδικές εκδηλώσεις στη μνήμη του και για πρώτη φορά και οι Έλληνες δημοσιογράφοι, η ΕΣΥΕΑ, καθιέρωσε την 21η Σεπτεμβρίου ως ημέρα Νίκου Καπετανίδη.